αποδεχτεί για να αναδειχθούν όλες οι αντιφάσεις, η υποκρισία και η πολιτική ένδυα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο οι υψηλές προσδοκίες που μέρα με τη μέρα παταγωδώς διαψεύδονται στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινότητα, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων εθνικής κλίμακας, όπως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και το προσφυγικό, αλλά είναι και μια συμπεριφορά αβάσταχτης ελαφρότητας και ανευθυνότητας απέναντι στους θεσμούς. Μια στάση αμοραλισμού και υποταγής των πάντων στις ανάγκες της επικοινωνίας και όχι της ουσίας της πολιτικής. Την ίδια ανεύθυνη στάση που είχε κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα όσο ήταν στην αντιπολίτευση, συνεχίζει δυστυχώς και ως Πρωθυπουργός. Στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε την επιλογή να ανανεώσει τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, ενός κατά γενική ομολογία επιτυχημένου Προέδρου, που είχε εκλεγεί με ευρεία διακομματική συνένεση πριν από 5 χρόνια. Δεν το έπραξε χωρίς ποτέ να εξηγήσει το λόγο. Ανταυτού προχώρησε συνειδητά σε μία μακρά και εξευτελιστική για τον θεσμό διαδικασία προεδρικών καλλιστείων, αποφεύγοντας να ανακοινώσει την όποια επιλογή του για αρκετούς μήνες. Και τελικά επέλεξε να την ανακοινώσει έξω από το σχεδιασμό του, πάλι για λόγους επικοινωνίας, σε μία μέρα με βαριά και αρνητική πολιτική ατζέντα για την κυβέρνηση, μήπως και καταφέρει να την αλλάξει. Όμως στην πολιτική δεν υπάρχει μόνο η επικοινωνία. Υπάρχει και η ουσία. Και ειδικά σε θέματα κρίσιμα για το πολίτευμα και για την θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας μας, οφείλουμε όλοι να ενεργούμε με υπευθυνότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης διέπραξε μέγα ατόπιμα, που επί μήνες διέσυρε το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, και μέγα σφάλμα που επιλέγει να μην ανανεώσει τη θητεία ενός πετυχημένου Προέδρου, του Προκόπη Παυλόπουλου, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τον αντιγράψει ή να τον ακολουθήσει στον ολισθηρό αυτό δρόμο της ανευθυνότητας. Έχω δηλώσει και από το βήμα της Βουλής ότι εγώ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης δεν θα γίνω. Δεν θα κάνω δηλαδή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και σήμερα δεν πρόκειται να κάνω ό,τι ακριβώς έκανε εκείνος το 2015, που μόνος καταψήφισε τη συνενετική επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Παρά την απαράδεκτη διαχείριση της διαδικασίας της προεδρικής εκλογής από πλευράς του, παρά το προφανές και μεγάλο του σφάλμα να μην ανανεώσει τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, εμείς δεν θα προσθέσουμε ένα ακόμα σφάλμα δίπλα στα πολλά σφάλματα του κυρίου Μητσοτάκη. Θα κρατήσουμε και τώρα στάση ευθύνης, όπως έχουμε αποδείξει ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες επιλογές. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία, καθώς έτσι αρμόζει για όποιον αναλαμβάνει τη βαριά ευθύνη, όπως το Σύνταγμα ορίζει, να είναι για τα επόμενα 5 χρόνια ο εκφραστής της ενότητας του λαού και της δημοκρατίας μας. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου αποτέλεσε κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να διατελέσει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόταση η οποία τότε καταψηφίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και τους βουλευτές του. Και δεν ήταν τυχαία η επιλογή μας για τη θέση αυτή, αφού υπήρξε μία εξαίρετη δικαστής που υπηρέτησε με σθένο στη δικαιοσύνη, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Και δεν δίστασε να συνταχθεί ακόμη και με τη μειοψηφία για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών των μεταναστών που έχουν γεννηθεί ή έχουν πάει σε ελληνικό σχολείο να αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια. Η εκλογή της λοιπόν στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα δεν ακυρώνει μόνο την άθλια προπαγάνδα επί 4,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χειραγωγούσε την ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά επιβραβεύει και το περιεχόμενο
των προοδευτικών αξιών που η ίδια ως δικαστής υπερασπίστηκε. Γνωρίζω, όπως γνωρίζουν όλοι, ότι ο κ. Μητσοτάκης με την πρόταση της Κατερίνας Σακελαροπούλου δεν επιχειρεί μία υπέρβαση, αλλά μία ακόμη επικοινωνιακή τρίμπλα. Φοβάμαι όμως ότι στο τέλος, χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως, τριμπλάρει τον ίδιο του τον εαυτό. Ακυρώνει το ίδιο του το κόμμα και τον πυρήνα των ακραία συντηρητικών ιδεών που έχει υιοθετήσει. Από τη μεριά μας, η θετική μας ψήφος στην Κατερίνα Σακελαροπούλου δεν είναι μία επικοινωνιακή επιλογή, αλλά μία συνειδητή επιλογή. Γιατί είναι συνδεδεμένη όχι μόνο με τη στάση ευθύνης που επιλέγουμε πάντα απέναντι στους θεσμούς, αλλά είναι συνδεδεμένη και με τις ιδέες και τις αξίες μας, με τη συνέπειά μας. Και στην πολιτική όπως και στη ζωή έχει πάντα μεγαλύτερη αξία η συνέπεια από τα όποια πολιτικά παιχνίδια. Ναι, λοιπόν, και από το...